Καλημέρα σε όλους. Η φάση σήμερα έχει vlog Δύση 11, trip στην Κέρκυρα, Πάσχα στην Κέρκυρα. Προφανώς εδώ έχω ετοιμάσει τα πράγματα. Μας λείπει η άλλη μια τσάντα που θα έχει τον υπολογιστή και τα υπόλοιπα σύνεργα. Η ώρα είναι 8.30 και έχω πολλά πράγματα να κάνω μέχρι να φύγουμε. Οπότε αυτό το βίντεο περισσότερο να ξέρετε μια ενημέρωση που θα είναι time wrap κιόλας. Έχει αρκετές κοινές time wrap και θα είναι σαν το πρώτο που θα με πάει Κέρκυρα. Δεν θα υπάρχουν ποδηλατικά βίντεο, bike βίντεο όπως είχαμε βγάλει, το Tiger Love και το Take It Easy. Αλλά θα έχει πολλά και ωραία πράγματα τα οποία πιστεύω να σας αρέσουν. Άμα σας αρέσουν, πατήστε ένα like, κάντε ένα share το βίντεο και μην ξεχάσετε να subscribe. Πάμε λοιπόν να πάρουμε να τακτοποιηθούμε για πέρα, ξεκινώντας σε εκκρεμότητες μας. Πρέπει να μπούμε να πάω να πάρω κάτι το οποίο το είχα πάει για φτιάξιμο. Αυτό που ήταν να πάρουμε το πήραμε. Πήγαμε, το επιδιορθώσαμε. Βάλαμε και ένα χαζαμπλάστη γιατί κόπηκε εδώ πέρα λίγο στη χερούλη. Επειδή κόβει και θέλει άλλαγμα. Και τώρα επιστρέφουμε σπίτι για τα περιττέρω και να φορτώσουμε και να φύγουμε. Ωστόσο θα κάνουμε λίγο σες εδώ πέρα Παναχαϊκή, πλατεία Παναχαϊκής. Να κάτσουμε λίγο για να μαζευτούμε αργότερα στο σπίτι και να ετοιμαστούμε για να φύγουμε. Είχα δύο κακά στη σημερινή προπόνηση. Πρώτον, είχα τραυματιστεί από πριν και δεύτερον, ήμουν τόσο κρύος που δεν μπορούσα ούτε σχεδόν μπάνι να βγάλω. Ωστόσο, επειδή πολλοί με ρωτάτε γιατί άρχισα BMX, ενώ μπορώ να κάνω πολλά πράγματα στο Enduro. Το BMX το άρχισα πρώτον. Καταρχάς, ο πρώτος λόγος ο οποίος και πήρα BMX ήταν γιατί ήταν πιο βολικό στην πόλη. Κατά δεύτερον, ήθελα να εξελίξω τα skills μου σε πολλά διάφορα tricks για να μπορώ να τα εφαρμόσω όσα εφαρμόζονται και πάνω στο Enduro αργότερα. Επιπλέον κάποιες άλλες ερωτήσεις οι οποίες δέχτηκα ήταν για ποιο λόγο δίνω το τρόι και για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σας αναλύσω το γιατί. Μπορείτε να πάτε να δείτε αυτό, όχι από εδώ, αυτό το βίντεο. Πέρα αναλύω γενικότερα τις περιστάσεις που το δίνω και επίσης ήθελα κάποια στιγμή να ανέβω ένα level παραπάνω. Περιττέρω και τις λεπτομέρειες για το καινούργιο ποδήλατο το οποίο θα έρθει από τον Ιούνιο. Θα σας αναλύσω στο 6ο Northmet Message. Καλή απορία έχετε. Μπορείτε να μου στείλετε στο Instagram, το οποίο είναι αυτό. Να μου στείλετε στο Instagram. Μπορείτε και εδώ στα comments να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Άλλες ερωτήσεις οι οποίες δέχτηκα σχετικά με το YouTube κτλ. Είναι από πότε ξεκίνησα και αυτό το έχω ξαναπεί και πώς ξεκίνησα. Καταρχάς θέλω να σας πω κάτι, ότι γενικότερα στο YouTube εδώ όπως θα δείτε στη μεθοδολογία την άλλαξα ήδη. Έχω βάλει αλλού που θα είναι τα collapse βίντεο, το Troy Chapter το οποίο είναι το playlist το οποίο έχει όλα τα βίντεο που έχουν παιχτεί με το παλιό το ποδήλατο. Ωστόσο, κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε, ό,τι αλλαγή ήταν να κάνουμε. Επιπλέον, κατά καιρούς απαντάω και άλλες ερωτήσεις, περισσότερες ερωτήσεις μου κάνετε στο Instagram. Θα ανοίγω Q&A, τα οποία θα έχουν, άμα θέλετε ρωτήστε με, ό,τι ερώτηση θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε, ό,τι εσάς σας αρέσει και σας εκφράζει. Επιπλέον το καλοκαίρι θα αναμένουμε και εξέλιξη σε budget, και όταν εννοώ budget εννοώ κάμερα, μικρόφωνα κτλ. Όπως το έχω ξαναπεί, σε χώρους για να γυρνάμε τα Q&A και τα Northmet Message εδώ πέρα στην Πάτρα. Αν και αυτός ο χώρος ωραίος είναι, νομίζω ωραίος χώρος είναι. Στείλτε μου, γράψτε κάτω στα comments ή στείλτε μου, ξέρω, στο Instagram άμα σας αρέσει και εδώ πέρα ο χώρος για να κάνουμε τα βίντεο.
Επιπλέον θα φέρνω διάφορους riders και θα συζητάμε διάφορα θέματα, από ερωτήσεις μας κάνετε κτλ. Τα από εδώ, μαζεύουμε τα τελευταία πράγματα και φεύγουμε. Και φύγαμε από την Πάτρα. Και φτάσαμε στην Ιγουμενίτσα. Μάλλον δεν θα έχει πάρα πολύ περιεχόμενο το βίντεο την πρώτη μέρα, αλλά λοιπόν στάθμε θα είναι γεμάτο περιεχόμενο. Και φτάσαμε Κορακιάνα, δεν κάναμε κάτι τρελό στην πόλη και γι' αυτό δεν τα έβαλα ή δεν τα ανέφερα ή δεν έδειξα κάτι από τη σημερινή μέρα στην πόλη. Αύριο θα γίνουν τα ωραία και αύριο είναι που θα διασκεδάσουμε αρκετά, οπότε καλή νύχτα από την πρώτη μέρα και περνάμε στην επόμενη. Καλημέρα σε όλους. Χαιρετίσματα στη δεύτερη μέρα από την πανέμορφη Κορακιάνα και σήμερα έχουμε αρκετά να κάνουμε, έχουμε να πω. Κάναμε ανανέωση χρόνου και πάμε να πάρουμε ένα καφέ και να δούμε τα περιττέρα. Αυτή είναι η πρώτη μας βόλτα και έρχονται κι άλλα σε λίγο και να δείτε πως είναι το Πάσχα στην Κέρκυρα. Δεν ήξερα τη δικιά του γύρω. Και τώρα έχουμε πλάνα από λιτανίες και από διάφορα ωραία που συμβαίνουν εδώ πέρα το Πάσχα. I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. Thank you.
μετά τις τόσες ώρες που είμαστε έξω και έχουμε δει τις λιτανίες και σχεδόν όλη την Κέρκυρα, ήρθε η ώρα της ξεκούρασης για λίγο και μετά να ξαναμπούμε πίσω δυναμική στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η Ιωάννα Κουκουλού. Κάντε την follow. Εδώ πέρα το insta της. Σκάσε ρε αγόρι μου. Σκάσε. Και κάπως έτσι συνεχίστηκε η βραδιά. Αλλά επειδή είναι άλλες δύο μπάντες, δεν νομίζω να τις δείξω. Απλώς πάνω κάτω καταλάβατε την δεύτερη μέρα εδώ πέρα στην Κέρκυρα. Θα τα πούμε στην επόμενη μέρα, όπου θα είναι και η τελική θεωρητικά που θα σπάσουμε τους μπότιδες, που είναι ένα έθιμο εδώ πέρα. Και τα λέμε αύριο. Έλα. Το Instagram είναι εδώ πέρα. Και το Instagram εμείς είναι εδώ πέρα. Καλημέρα σε όλους, η ώρα είναι 8.30 το πρωί και πάμε να δούμε τους βότδες και εννοείται να ακούσουμε συνέχεια της μουσικής της μπάντας και αυτή προφανώς είναι η τελευταία μέρα του vlogging σχετικά με το Πάσχα στην Κέρκυρα.
ήταν το